σας φίλες και φίλοι. Ξεκινάμε μια εκπομπή για πρώτη φορά με το Θωμά τον Κάστια, εγώ είμαι ο ίδιος, και θα ασχοληθούμε με διάφορα περίεργα πράγματα που συμβαίνουν παντού σε όλο τον κόσμο. Σήμερα θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με το βαμπυρισμό. Δεν γνωρίζω αν ξέρετε αρκετά πράγματα. Με κάποιες έρευνες που έχω κάνει θα σας ενημερώσω μερικά πράγματα που γνωρίζω και εγώ και έχω ακούσει, έχω διαβάσει, και θα σας πω μερικά πράγματα για το βαμπυρισμό. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με τον βαμπυρισμό ως κλινικός τι συμβαίνει. Ο κλινικός βαμπυρισμός, πιο συχνά αποκαλούμενος και ο σύνδρομο του Ρέρφλιντ, είναι ένας όρος για να περιγράψουμε την αιμονή κατανάλωσης αίματος. Η διαταραχή αυτή δεν έχει επίσημα κατηγοριοποιηθεί στον διαγνωστικό και στατικό οδηγό ψυχολογικών διαταραχών. Ο όρος επινοήθηκε ψευδοεπιστημονικά από τον κλινικό ψυχολόγο Ρίτσαρντ Νόλ, που εμπνεύστηκε το όνομα από τον εντομοφάγο βοηθό του Δράκουλα, Ρένφιλντ, όπως αναφέρεται στο μυθιστόρημα του Μπραμ Στόκερ. Παρότι ξεκίνησε πιθανά ως φάρσα ή λάθος, έχει χρησιμοποιηθεί και ως ψευδοεπιστημονική περιγραφή πραγματικών ή υποτιθέμενων διαταραχών. Τα σπάνια κρούσματα της ασθένειας που έχουν περιγραφεί και οι αναφορές που υπάρχουν αναφέρουν το συγκεκριμένο σύνδρομο ως συμπτώματα σχιζοφρένειας ή κάποιο είδος παραφιλίας. Κάποιοι κατασυρωήν δολοφόνοι εκτελούσαν βαμπυρικές τελετές παρόμοιου είδους στα θύματά τους. Οι δολοφόνοι Πίτερ Κούρτεν και Ρίτσαρντ Τρέντον Τσέις αποκαλούνταν βρικόλακες στον τύπο, αφού είχαν τη συνήθεια να πίνουν το αίμα των θυμάτων τους. Ομοίως, το 1932, ένας ανεξιχνίαστος φόνος στη Στοκχόλμη της Σουηδίας ονομάστηκε ο φόνος του βρικόλακα λόγω των συνθήκων κατά των οποίων πέθανε το θύμα. Οι άνθρωποι που πάσχουν από αυτή την ασθένεια είναι κυρίως άντρες, έτσι μας αναφέρουν. Η ανάγκη για αίμα καθοδηγείται από την ιδέα ότι το αίμα μεταφέρει ζωτικής σημασίας ενισχυτικές δυνάμεις. Η ασθένεια ξεκινάει από ένα γεγονός, κλειδί, που συνέβη στην παιδική ηλικία του ατόμου, που μετέτρεψε ένα σοβαρό ατύχημα ή μια τυχαία κατάποση αίματος σε ένα ενδιαφέρον γεγονός. Μετά την εφηβεία, ο ενθουσιασμός αυτός μετατρέπεται σε σεξουαλική διέγερση. Κατά τη διάρκεια της ενηλικίωσης, το αίμα, η παρουσία του και η κατανάλωσή του δημιουργούν μια αίσθηση δύναμης και ελέγχου. Το σύνδρομο ξεκινά με κατάποση του αίματος του ίδιου του ατόμου και συνεχίζει με κατανάλωση αίματος από άλλα πλάσματα. Το σύνδρομο του Ρένφιλντ τυπικά ακολουθεί τρία στάδια. Στον πρώτο, τον αυτοβαμπυρισμό ή ομοφαγία. Ο πάσχων δηλαδή πίνει το αίμα του κατατραυματίζοντας τον εαυτό του. Το δεύτερο στάδιο είναι η ζωοφαγία, κατά την οποία ο ασθενής τρώει ζωντανά ζώα ή πίνει το αίμα τους. Στο τρίτο στάδιο, τον τελικό βαμπυρισμό, ο πάσχων στρέφει την προσοχή του στους ανθρώπους. Μπορεί να κλέψει ανθρώπινο αίμα από νοσοκομεία ή τράπεζες αίματος ή να πιει κατευθείαν από άνθρωπο. Κάποιοι με σύνδρομο του Ρένφιλντ μπορεί να διαπράξουν και φόνους όταν φτάσουν στο τρίτο στάδιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποια θεραπεία. Ο Νόλ παρατήρησε σχετικές αναφορές της ασθένειας στο σύγγραμμα του Γερμανού ψυχίατρου Ρίτσαρντ Βαν Κραφ Έμπινγκ, το οποίο γράφτηκε το 1886 και είχε τίτλο «Ψυχοπάθεια σεξουάλης». Ο Νόλ επίσης υπέθετε πως από αυτό το έργο του Κραφ Έμπινγκ είχε εμπνευστεί και επηρεαστεί ο Μπραμ Στόκερ, που έγραψε το γνωστό σε όλους μας Δράκουλα. Έχουμε αναφορές και από τον παλιό κινηματογράφο, όταν πρωτοξεκίνησε το γνωστό Μπέρα Λουγκόσι το 1931, που γυρίστηκε για πρώτη φορά η ταινία Δράκουλα. Μεγάλη καριέρα διάπραξε σε όλη την ζωή του ο Μπέρα Λουγκόσι, και το 1956, σε ηλικία 73 ετών, πεθαίνει από καρδιακό επεισόδιο. Μετά συμβαίνει κάτι περίεργο
Πραγματικά περίεργο. Αρχίζουν να αντιγράφουν τον Μπέλα Λουγκώση διάφοροι νέοι από διάφορες χώρες. Το 1959 ένας 16χρονος με το όνομα Σαλβατόρε Αγκρόν, ντυμένος με τη στολή του Μπέλα Λουγκώση, τριγυρνούσε στους δρόμους της Νέας Υόρκης σκοτώνοντας ανυποψίας τους περαστικούς έως ότου συνελήφθη από την αστυνομία. Στο δικαστήριο δήλωσε απλώς πως ήταν βρικόλακας. Ένα χρόνο αργότερα στη χώρα της Αργεντινής οι αρχές συλλαμβάνουν τον Φλορέντσιο Ρόκοε Φερνάντες με την καταγγελία πως παραβίαζε σπίτια γυναικών, τις χτυπούσε και έπινε το αίμα τους. Στη Γερμανία το 1963 ο Άλφρεντ Κέιζερ από το Μόναχο προσπάθησε να σκοτώσει ένα 10χρονο αγόρι. Τελικά μπόρεσε μονάχα να το χτυπήσει και να πιει λίγο αίμα από το λαιμό του. Το 1967 η αμερικανική κοινή γνώμη σοκαρίζεται όταν οι αρχές ανακαλύπτουν πάνω σε ένα πλοίο με κατεύθυνση το Λαμπραντόρ κάποιον James Brown να τρέφεται από το αίμα ενός ναύτη, θυμίζοντας κάπως την περίπτωση του Μπέλα Λουγκώση. Ο Brown συνελήφθη και οδηγήθηκε στις φυλακές της γενέτειρας του Βοστόνης, όπου και δολοφόνησε δύο ακόμη ανθρώπους για να πιει το αίμα τους. Τελικά κλείστηκε ισόβια σε ψυχιατρικό άσυλο της Ουάσιγκτον. Αντίστοιχα παράξενη και η περίπτωση του Στάνισλαβ Μοντιολιέσκι από το Λότζ της Πολωνίας, ο οποίος το 1969 καταδικάστηκε για 7 φόνους και 6 απόπειρες. Η σύλληψη του κατέστη εφικτή χάρη σε μια κοπέλα, θύμα του Μοντενέσκι, η οποία προσποιήθηκε πως ήταν νεκρή όσο αυτός της έπινε το αίμα. Αργότερα περιέγραψε το φρικτό δράστη στις αρχές, ο οποίος δήλωσε εκστασιασμένος πως η γεύση του αίματος είναι εκπληκτική. Ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και ας ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό κομμάτι της δεκαετίας του 80 από τους Bauhaus, το «Bela Lugosi I'm Dead». Να σας υπενθυμίσω, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ότι ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Συνεχίζουμε. Υπάρχουν πολλές αναφορές για βαμπύρ ή δράκουλες, όπως λέμε. Η επιστήμη σήμερα μας λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι, ο βαμπυρισμός δηλαδή, ως ασθένεια, τρέφονται κανονικά καθημερινά όπως όλος ο κόσμος. Είναι άνθρωποι κανονικοί όπως όλοι οι υπόλοιποι, με τις ίδιες καθημερινές ανάγκες για να ζήσουν. Η διαφορά τους είναι πέρα από τα όσα έχει ανάγκη κάθε ανθρώπινο σώμα και έχουν και κάποιες επιπλέον ανάγκες. Είναι για παράδειγμα σαν τους διαβητικούς που εκτός από όλα τα άλλα έχουν ανάγκη και από ισουλίνη, κάτι δηλαδή που δεν χρειάζεται ένας υγιής οργανισμός. Το βαμπύρ έχει ανάγκη περίπου 30 με 50 ml ζωντανό αίμα κάθε περίπου 1-2 εβδομάδες. Όταν αισθανθούν την ανάγκη να τραφούν, ο δότης δεν χρειάζεται να κάνει τίποτε άλλο από το να τρυπήσει το δάχτυλό του με μια καρφίτσα ή να δημιουργήσει μια μικρή τομή σε κάποιο μέρος του σώματός του και να αφήσει να βυζάξει το αίμα του δηλαδή. Η διαδικασία δεν παίρνει πάνω από λίγα λεπτά και το αίμα του το χάνει. Ο δότης είναι τόσο λίγο που δεν έχει απολύτως καμία αρνητική επιρροή πάνω του. Υπάρχουν δύο ειδών βαμπύρ, από ό,τι μας λένε. Τα ψυχικά και τα ενεργειακά βαμπύρ. Συνήθως τρέφονται ασυναίσθητα από τους γύρω τους. Η μέθοδος όμως αυτή δεν είναι αρκετά ικανοποιητική και πρέπει να γίνεται καθημερινά. Όταν όμως υπάρχει δότης, το βαμπύρ τρέφεται από αυτόν ή από αυτήν κάθε περίπου εβδομάδα και δεν έχει ανάγκη να τραφεί ενδιάμεσα. Κατά τη διαδικασία όπου ο δότης και το βαμπύρ συνεργάζεται, είναι καλό ο δότης να γνωρίζει πως πρέπει να συγκεντρώσει την ενέργειά του. Έτσι το βαμπύρ λαμβάνει όλη την ενέργεια που χρειάζεται χωρίς να είναι
να έχει ανάγκη να ρουφά συνεχώς αίμα. Είναι λίγο περίεργα και παράξενα αυτά που σας λέω σήμερα, αλλά η έρευνα αυτά μου έχει βγάλει, μου έχει εμφανίσει. Και είναι και επιστημονικά τεκμηριωμένα προφανώς. Η εκπομπή που κάνω σήμερα για τα βαμπύρ και το βαμπυρισμό μου δόθηκε η αφορμή διότι υπήρξε ένα άρθρο το οποίο διαβάστηκε αρκετά μέσω του ίντερνετ, ότι η φρικιαστική αποκάλυψη από τον Αμερικανό ηθοποιό Κιάνο Ρίβς, ο οποίος προειδοποιεί ότι οι ελίτ των Χόλιγκουντ πίνουν το αίμα νεογέννητων μωρών. Αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι όσο πιο αθώο είναι το παιδί και όσο περισσότερο υπέφερε πριν πεθάνει, τόσο καλύτερο και τόσο υψηλότερα φτάνουν. Δηλαδή, παίρνουν δύναμη, ενέργεια, οι στάρ του Hollywood, ας πούμε, και ανεβαίνουν σκαλιά στην καριέρα τους. Μάλιστα, ο ίδιος αποκάλυψε και φωτογραφίες και ένα ανατριχιαστικό βίντεο το οποίο υπάρχει στο διαδίκτυο. Αυτά όλα μου κίνησαν το ενδιαφέρον να ψάξω, να βρω και να μάθω το τι συμβαίνει με το αίμα το ανθρώπινο και τα λοιπά, και ποιοι το πίνουν και τι υπάρχει μετέπειτα, η εξέλιξη δηλαδή. Και όλη αυτή η έρευνα με κατέληξε στο βαμπυρισμό. Οι άνθρωποι βαμπύρ λοιπόν δεν δίνονται περίεργα, ούτε έχουν κάτι χαρακτηριστικό στο παρουσιαστικό τους που να τους διαχωρίζουν τους υπόλοιπους ανθρώπους. Ο μύθος με τους υπερβολικά αναπτυγμένους κοινόδοντες έχει προέρθει από τις νυχτερίδες βαμπύρ. Αυτοί που ντύνονται με μαύρα, βάφονται περίεργα και γενικά επιδιώκουν μια εικόνα και συμπεριφορά βαμπύρ, δεν είναι τίποτε άλλο από ανθρώπους που για κάποιους λόγους ακατανόητους θα ήθελαν να μοιάζουν με τα βαμπύρ. Τα πραγματικά βαμπύρ όχι μόνο δεν τονίζουν τη φύση τους, αλλά προσπαθούν να περάσουν και απαρατήρητοι. Μα αυτός είναι και ο σκοπός τους, να περάσουν απαρατήρητοι. Κάτι όχι και τόσο δύσκολο, μιας και τίποτε επάνω τους δεν μπορεί να προδώσει τη φύση τους. Υπάρχει επίσης και σπάνια περίπτωση ανθρώπων που είναι βαμπύρ και δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Αυτό συνήθως παρατηρείται στις νεαρές ηλικίες που ακόμα δεν έχουν γενικότερα συνειδητοποιήσει τι είναι φυσιολογικό και τι όχι. Δεν λατρεύουν τον σατανά, όπως επίσης είναι πολύ πιθανό να είναι άνθρωποι και πολύ θρήσκοι μάλιστα για που πηγαίνουν στην εκκλησία. Ο βαμπυρισμός δεν σχετίζεται καθόλου με τα θρησκευτικά. Δεν κοιμούνται σε φέρετρα. Δεν τους πειράζει ο σταυρός. Δεν τους πειράζει το φως του ήλιου που βλέπουμε στις κινηματογραφικές ταινίες που καίγονται. Υπάρχει μια ευαισθησία προφανώς όμως, επιστημονικά, στο φως του ήλιου στα μάτια τους. Γι' αυτό πολλές φορές θα τους δείτε να φοράνε σκοτεινά μαύρα γυαλιά ηλίου στο έντονο φως, ειδικά το καλοκαίρι. Δεν έχουν υπεράνθρωπες σωματικές δυνάμεις, ούτε πετάνε, ούτε μπορούν να κολλάνε στους τοίχους κτλ. Όλα αυτά είναι κινηματογραφικά. Μη σας μπερδεύουν. Εάν τους καρφώσετε ένα παλούκι στην καρδιά και τους κόψετε το κεφάλι, το μόνο που θα καταφέρετε είναι να καταλήξετε στη φυλακή για φόνο. Πραγματικά. Πέρα όμως από τον βαμπυρισμό, υπάρχουν και άλλα είδη βρικολάκων που η φύση τους αγγίζει το μύθο. Και όπως λέει ο σοφός λαός, δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Οι βρικόλακες, κατά τις διάφορες δοξασίες, πρόκειται για σώματα νεκρών που για κάποιες αιτίες εξέρχονται από τους τάφους τη νύχτα και μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές ζώων, ιδιαίτερα κατοικίδιων, όπως παραδείγματος χάρη σκύλου, κατσικιού, με απότερο σκοπό να φοβήσουν ή να ενοχλήσουν τους ζωντανούς συγγενείς τους ή και ξένους περιφερόμενους στους χώρους που διαβιούσαν.
Έτσι συνδέονται άμεσα με το κακό και το σατανά. Σε κάποιες περιοχές λέγονται καταχανάδες ή τυμπανιέοι, γιατί είναι φουσκωμένοι από το αίμα των ανθρώπων που έχουν πιει. Τρέφονται με αίμα αλλά και γάλα ή αλεύρι, μαγαρίζουν, λερώνουν το σπίτι, δηλαδή συγγενικών προσώπων, και σκοτώνουν πρώτα τους συγγενείς τους. Δεν τους επηρεάζει ο ήλιος, αλλά φοβούνται τα θεία, και κατά κάποιες ελληνικές παραδόσεις η μόνη μέρα που γυρίζουν στον τάφο τους είναι το Σάββατο ή την Κυριακή. Δεν μπορούν να διασκήσουν νερό, ειδικά θαλασσινό. Οι επιστήμονες αρνούνται την εμφάνισή τους. Όμως πώς είναι δυνατόν να έχουμε τόσες πολλές αναφορές ιστορικά και στην Ελλάδα, και μάλιστα και στη λαογραφία της Ελλάδας και στο εξωτερικό, σε πολλές χώρες στα Βαλκάνια, την ύπαρξη αυτών των όντων? Γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι καπνός χωρίς φωτιά δεν υπάρχει. Κάτι συμβαίνει. Θα αναφερθώ σε κάποιες αναφορές στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα. Μάλιστα ξεχάσαμε να πούμε ότι έχουν κοινόδοντες μεγάλους που με αυτούς τρυπάνε τα θύματα τους για να ρουφήξουν το αίμα τους. Όπως γνωρίζουμε πάνω κάτω όλοι, οι παραδόσεις για τα βαμπύρ έχουν ξεκινήσει από τη Ρουμανία με τον πύργο του Δράκουλα, το οποίο είναι και ένα αξιοθέατο, και μπορείτε με την παρέα σας ή με κάποιον φίλο σας ή και με συγγενικό σας πρόσωπο να επισκεφτείτε στη Ρουμανία τον πύργο του Δράκουλα. Σήμερα οι σύγχρονοι ανθρωπολόγοι προσπαθούν να διαχωρίσουν το μύθο από την πραγματικότητα και να εξηγήσουν γιατί οι παραδόσεις για τους απέθαντους, δηλαδή τους βρικόλακες, είναι τόσο διαδεδομένες και πως δεν έχει αποδειχτεί η ύπαρξη τέτοιων όντων. Και σύμφωνα με το θρύλο, οι βρικόλακες κατοικούσαν σε πολλές περιοχές των Βαλκανίων. Όπως να το σχάρει, αρχαιολόγοι ανακάλυψαν στη Βουλγαρία δύο σκελετούς της μεσαιωνικής εποχής με καρφωμένους μεταλλικούς πασάλους στο στήθος. Και αν δεν επιβεβαιώνουν τον θρύλο τα ευρήματα στους τάφους που περιβάλλουν τα χώρου ενός μοναστηριού της Οζόπολης, αποδεικνύουν ότι οι κάτοικοι της περιοχής πίστευαν στην ύπαρξη των βρικολάκων και στην εξόντωσή τους με το χτύπημα ενός πασάλου ξύλινου ή ασημένιου στην καρδιά. Αυτοί οι δύο σκελετοί λοιπόν έχουν χτυπηθεί με μια πρακτική η οποία ήταν πολύ συνηθισμένη στη βουλγαρική επαρχία ακόμη και στις αρχές του 20ου αιώνα, επισημαίνει ο διευθυντής του Εθνικού Μουσείου Ιστορίας της Βουλγαρίας, Μπόζινταν Δημητρόφ, και αποκαλύπτει πως μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί περισσότεροι από 100 ανάλογοι σκελετοί στην γειτονική χώρα. Σύμφωνα μάλιστα με παγανιστικές δοξασίες, εάν οι άνθρωποι που θεωρούνταν κακοί κατά τη διάρκεια της ζωής τους δεν θάβονταν με τον πάσαλο στην καρδιά, θα επέστρεφαν ακόμη πιο μοχθηροί σαν βαμπύρ. Τις περισσότερες φορές οι βρικόλακες ήταν αριστοκράτες και ισχυροί κληρικοί της εποχής. Το περίεργο όμως είναι ότι κανείς από τους σκελετούς που βρέθηκαν δεν ανήκαν σε γυναίκες. Στη Βενετία βρέθηκε γυναικείο κρανίο με ένα τούβλο σφινωμένο στο στόμα. Κατά τη συνηθισμένη τακτική εξόντωσης των βρικολάκων στην περιοχή της εποχής της Αναγέννησης. Για να σκοτώσει ένα βρικόλακα έπρεπε να βγάλει το σάβανο μπροστά από το πρόσωπό του, γιατί με αυτό τρεφόταν ακριβώς όπως ένα παιδί πίνει το γάλα του, και να βάλει ένα σκληρό αντικείμενο στο στόμα προκειμένου να το κρατήσει ανοιχτό, εξηγεί ο Ματέο Μπορίνη, ανθρωπολόγος του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας. Βαμπυρισμός χαρακτηρίζεται από μερικές δυνάμεις αλλά και αδυναμίες. Τώρα, μύθος, πραγματικότητα, αυτό το αφήνω να το σκεφτείτε όλοι και εγώ μαζί, για να κάνουμε και μία έρευνα
Γιατί κάθε τι που μας σερβίρουν δεν το παίρνουμε αμέσως να το φάμε, πρώτα εξετάζουμε τι είναι. Δηλαδή εγώ σας ενημερώνω το τι συμβαίνει γύρω από το βαμπυρισμό και εσείς ανοίξτε βιβλία, ψάξτε να βρείτε την αλήθεια. Αυτή είναι και η ιδέα της εκπομπής. Σας προτρέπει να ψάξετε. Γιατί αν δεν ψάξετε, μην τα περιμένετε έτοιμα. Σίγουρα θα σας γελάσουν. Μάλιστα, υπάρχει η φωτοευαισθησία, όπως αναφέραμε. Στους ασθενείς, ας πούμε, που είναι βαμπύρ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Έχω στα χέρια μου ένα άρθρο «Η νέα διάσταση ομορφιάς. Μοντέλο με βαμπυρισμό. Κατακτά τον κόσμο της μόδας». Μπορεί στη σύγχρονη εποχή τα κριτήρια ομορφιάς να είναι ρηχά και ηλιστικά. Ωστόσο, ένα μοντέλο κάνει τη διαφορά ανατρέποντας τα δεδομένα και αποδεικνύοντας ότι όταν θέλεις κάτι πολύ, τίποτε δεν μπορεί να σε σταματήσει. Η Μέλανη Γκάιτος γεννήθηκε με μια σπάνια πάθηση που ονομάζεται υποϊδροσική εξωδερμική δυσπλασία, δηλαδή βαμπυρισμός. Η ασθένεια αυτή έχει ως αποτέλεσμα απουσία μαλλιών και δοντιών, ακανόνιστη ανάπτυξη νυχιών, διογκωμένα ζυγωματικά, απουσία υδροτοπιών αδένων και χλωμή εύθραυστη επιδερμίδα. Ωστόσο, η μεγάλη αγάπη της για την τέχνη και τη μόδα την έδωσε δύναμη να ακολουθήσει τα όνειρά της. Και το 2011 η τύχη της χαμογέλασε. Ένας φωτογράφος δήλωσε ενθουσιασμένος με την εμφάνισή της και τον τρόπο που διαχειρίζεται την εικόνα της και την επέλεξε ως μούσα του. Από τότε η Μέλανη είναι το επίκεντρο πολλών φωτογραφίσεων και εκθέσεων, κάνοντας τα όνειρα της πραγματικότητα, ενώ έχει συνεργαστεί με γνωστά περιοδικά αλλά και project για συγκροτήματα όπως Rammstein. Όμως, όπως αναφέρει η ίδια, δεν ήταν πάντα εύκολο. Πολλοί άνθρωποι με κρίνουν και νομίζουν ότι είμαι φρικτά παράξενη, λέει. Όταν πάω σε μια φωτογράφηση, τα άλλα μοντέλα της βιομηχανίας συνήθως ρωτάνε τι είναι αυτό. Είναι δύσκολο για μένα στον κόσμο της μόδας. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι προβάλλομαι για τη διαφορετικότητά μου. Η αλληλεπίδρασή μου με τους ανθρώπους με αγχώνει, γιατί τείνουν να προβάλλουν τα προβλήματά τους για μένα. Θα πρέπει να θυμάστε ότι όταν κάποιος σας κρίνει, είναι απλά μια αντανάκλαση των δικών του θεμάτων. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι αυτή η κοπέλα, η Μέλανη Γκάιτος, έγινε φωτομοντέλο και πάσχει από βαμπυρισμό. Δηλαδή, βλέπουμε μια λατρεία του κόσμου στο παράξενο. Δηλαδή, πιστεύουν ότι πλησιάζοντας αυτούς τους λίγους ή λίγες που πάσχουν από αυτή την αρρώστια, θα μπορέσουν να κερδίσουν την εύνοια του κόσμου και θα τους ανεβάσει κάπου επαγγελματικά. Καφετερία στην Κίνα αποφάσισε να μην πλέον ασχολείται με τα κοινά ποτά. Το κατάστημα εδώ και 3 χρόνια επιτρέπει τους πελάτες να πίνουν το ποτό τους όχι σε ποτήρια αλλά σε σακούλες που μπαίνει αίμα. Στην πραγματικότητα όμως δεν σερβίνουν πραγματικό αίμα αλλά ποτά από κόκκινο χρώμα, όπως κόκκινο κρασί, χυμό από φρογκοστάφυλλο ή κεράσι κόλα. Το μαγαζί είναι διακοσμημένο με φέρετρα, ενώ παντού κυριαρχεί το κόκκινο και το μαύρο χρώμα. Η μουσική είναι φυσικά τρομακτική, ενώ οι σερβιτόρες είναι ντυμένες νοσοκόμες και οι σερβιτόροι ντυμένοι γιατροί. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια τρέλα στον κόσμο, ότι θέλουν να πλησιάσουν αυτό το είδος των όντων ή να το κάνουν ένα κομμάτι της ζωής τους και να μπορέσουν να περιηγηθούν μέσα στην ιστορία τους. Αυτό τώρα από πού πηγάζει δεν γνωρίζω. Είναι η αγάπη στο άγνωστο, δεν γνωρίζω. Μάλιστα θα σας αναφέρω και κάποια περιστατικά που συνέβησαν και πίστευαν αυτοί ή ήταν κιόλας, δεν γνωρίζουμε αυτό το πράγμα,
Βαμπύρι Βρικόλακης. Ο Τσουτόμου Μιγιαζάκη, γνωστός επίσης ως δολοφόνος μικρών κοριτσιών. Η Άπωνας κατά συρροή δολοφόνος σκότωσε και κροτήριασε 4 νεαρά κορίτσια στην περίοδο του 1988 έως το 1989 στο Τόκιο. Κακοποιούσε σεξουαλικά τα πτώματα και μετά έπινε το αίμα τους. Όταν τον έπιασαν, τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό και είπε «Είμαι Δράκουλας». Εκτελέστηκε στις 17 Ιουνίου του 2008. Άλλος, ο Φίλιπ Ονιάτσα, 32 χρονών, αιμοσταγής δολοφόνος. Έκανε κάποια ιδιόμορφα τελετουργικά, τα θύματά του ήταν γυναικόπαιδα και έπινε το αίμα τους. Ο σκοπός του, λέει, ήταν να πιει το αίμα 100 γυναικών. Κατάφερε 17. Και δήλωσε συγκλονιστική απάθεια στην αστυνομία. Ο Νίκο Κλάουξ, ο οποίος τον χαρακτήριζαν ως τέρας, εργαζόταν ως νεκροθάφτης τον καιρό που πιάστηκε το 1994 και ομολόγησε ανθρωποκτονίες και τιμωρηχίες. Ο Βρικόλακας θα καταδικαζόταν για ένα φόνο σε 12 χρόνια κάθριξη και θα έβγαινε. Ωστόσο, συνέχισε τα εγκλήματά του και τελικά πέθανε στη φυλακή, πίνοντας το αίμα ανυποψίας των ανθρώπων. Όμως, ιστορίες και θρύλοι για βρικόλακες υπάρχουν από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Στη Μάνη, μάλιστα, λένε, στην Κρήτη, υπάρχουν δύο είδη βρικολάκων στη Μάνη. Οι ρηχτοί, αυτοί που δεν ησυχάζουν ποτέ, και οι Σαβαστιανοί, αυτοί δηλαδή που βγαίνουν από το μνήμα τους το Σάββατο. Στη Σάμο εμφανίζονται από τα μεσάνυχτα μέχρι την Αυγή, αλλά μπορεί να βγουν και στις 12 το μεσημέρι, ακριβώς μόνο που δεν μπορούν να απομακρυνθούν από τους τάφους τους. Στοιχείο πιστεύεται ότι οι βρικόλακες αποχωρούν μόνο όταν λαλήσει ο άσπρος κόκορας 3 φορές. Στην Αμοργό επίσης πιστεύουν ότι οι βρικόλακες εμφανίζονται και την ημέρα. Αντίθετα, στη Μακεδονία βγαίνουν μόνο τις νύχτες με πασέλινο. Ακόμα είναι τόσες πολλές οι δοξασίες για τους λόγους για τους οποίους κάποιος βρικολακιάζει, που κανείς δεν είναι υπεράνω πάση υποψίας. Όπως είπαμε, η Ελλάδα είναι γεμάτη από θρύλους. Στη Μυτιλίνη πιστεύουν ότι βρικολακιάζουν αυτοί που έχουν κάνει μεγάλα εγκλήματα. Στην Άνδρο γίνονται αυτοί που όταν πεθάναν κάποιος τους βλαστήμησε ή τους καταράστηκε. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ελληνικές πεπιθήσεις, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες. Αυτοί που είχαν γεννηθεί ή η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε ιερή μέρα, αυτοί που είχαν αφοριστεί από την εκκλησία, οι αιρετικοί, οι αποστάτες, οι άπιστοι, επαγγελματίες μάγοι, οι όσοι ασχολούνται εν ζωή με τέτοιου είδους ζητήματα, αυτοί που υπήρξαν θύματα των βαμπύρ, όσοι δεν ενταφιάζονταν, όσοι καταναλώναν αρνί, το οποίο είχε δολοφονήσει λύκος, αβάπτιστα έμβρια, βρικόλακες σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα, υπάρχουν και περιοχές που σκορπούσαν τον τρόμο παλαιότερα, όπως το σπίτι του Καλύμνιου Βρικόλακα, που βρισκόταν στη Βραχονισίδα Νεκροθήκες, οι οποίες στο παρελθόν χρησιμοποιούσαν ως νεκροταφείο. Μάλιστα, οι νησιώτες θεωρούσαν πως όταν έδιε ο ήλιος ξεμητούσε από το κρυσφύγετό του και περιφερόταν από εδώ και από εκεί, σκορπώντας τον τρόμο στους κατοίκους. Η Μύκονος, μάλιστα, η Μύκονος, σύμφωνα με το θρύλο, φιλοξενεί τον 18ο αιώνα ένα τρομερό πειρατή. Όταν οι κάτοικοι βρίσκουν το πτώμα του να κοίταται σε ένα χωράφι, πραγματοποιούν την ταφή του ώστε να αναπαυθεί εν ειρήνη. Αμέσως μετά την κηδεία του, εκείνος κάνει την εμφάνισή του σε διάφορα μέρη και προκαλεί ανεπανόρθωτες ζημιές. Μεταμορφώνεται σε βουρβούκουλα, όπως συνηθίζουν να αποκαλούν.
Οργανώνονται λιτανίες με αποκορύφωμα να τον ξεθάψουν, να του ξεριζώσουν την καρδιά και να την πετάξουν στην περιοχή καρδιοκάφτης. Ο δαίμονας δεν εξοντώνεται και επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος, αναζητώντας λύτρωση. Ο μόνος τρόπος που εξασφαλίζει την ηρεμία είναι ο αποκεφαλισμός του με τουρκικό σπαθί. Στην Εύβοια, γύρω στα 1700, οι βρικόλακες, οι ζούλακες όπως τους επωνόμαζαν στην περιοχή εκεί, θεωρούνταν από τους κατοίκους υπεύθυνοι για μια επιδημία που σκορπάει το θάνατο. Όλα τα κουφάρια των νεκρών καίγονται με πυρωμένο σίδερο, γιατί έτσι πιστεύουν πως θα σταματήσει η δράση των βρικολάκων. Στην Αλόνισο έχουμε μια πληθώρα γεγονότων. Στην Αλόνισο λοιπόν γραπώνουν από το λαιμό τα ανυποψίαστα θύματα. Στη Σκόπελο συστήνονται ως σκελετοί και στη Σαμοθράκη ως αόρατοι με πύρινο σώμα. Στα νησιά του Σαρονικού γίνεται λόγος για δύσμορφες παρουσίες με καμπούρα και πίνουν από το τρόπιο της νίκης το αίμα. Στη Χίο ξεχωρίζουν και τα λευκά τους βάσανα. Ενώ στην Τίνο οι βρικόλακες χρησιμοποιούνταν τις υπερφυσικές δυνάμεις τους να κατατροπώνουν σάρκες. Διάσημος μάλιστα για την έντονη δραστηριότητά του ήταν ο βρικόλακας του Ημιτού. Πρισμένος και άσχημος, δραπετεύει από τη σπηλιά του και προσπαθεί να εγκατασταθεί στα σπίτια της Αττικής. Τώρα ας κάνουμε μια αναδρομή πως αντιμετωπίζονται οι βρικόλακες ανά την Ελλάδα. Τα αιμοβόρα αυτά όντα ταλανίζουν τον τόπο τους, κυρίως στις εποχές της εθνικής δουλείας. Ωστόσο λάμπουν δια της παρουσίας τους σε αρκετές δυσεδαιμονίες που κατευθύνουν τις πράξεις των ανθρώπων. Σύμβολα χαράσονται με καπνό από κερί ή μέλι ή κόκκινη μπογιά στις πόρτες και στα παράθυρα. Σταυροί από καλάμια ή δίχτυ από κόκκινη κλωστή τοποθετούνται σε τείχους. Ράντισμα του νεκρού καθώς και του μνήματος με αγιασμένο είδωρ. Διώχνουν μακριά το άρρωστο πνεύμα και αποτρέπουν τη μετάλλαξη. Στην Αμοργό απαγορεύεται διαρροπάλου η ύπαρξη ενός ποτηριού που εμπεριέχει νερό δίπλα στο κρεβάτι, γιατί η παράδοση λέει ότι ο ντουσμάνης τρώει και πίνει ό,τι βρει εκτός από κρασί. Δηλαδή ο βρικόλακας, ντουσμάνης. Στη Μυτιλίνη δεν σφυρίζουν ποτέ τα μεσάνυχτα για να μην προκαλέσουν τους βρικόλακες. Αυτό με το σφύριγμα, δεν ξέρω οι φίλοι και οι φίλες ακροάτριες οι οποίες μας ακούνε και είναι κάποιες ηλικίες, μπορεί να το έχουν ακούσει από τις μητέρες τους, ότι μη σφυρίζεις τη νύχτα, το βράδυ, μετά τις 12 ή αργά το βράδυ, διότι μαζεύονται τα δαιμόνια. Δηλαδή όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Δεν ξέρουμε πού μας οδηγούν όμως. Στην πραγματικότητα είναι ένα μύθο. Και πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσες διαφορετικές ιστορίες σε διάφορα διαφορετικά μέρη τα οποία δεν συνδέονται μεταξύ τους, και στα Βαλκάνια και σε άλλες χώρες, ακόμη και μέχρι την Ινδονησία. Αν ψάξετε θα διαβάσετε τέτοιες ιστορίες βρικολάκων. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν ομοιότητες? Αυτό είναι το περίεργο. Και αυτό είπα και στην αρχή, καπνός χωρίς φωτιά δεν υπάρχει. Στην Κρήτη να πούμε, ο καταχανάς παίρνει ανθρώπινη μορφή και συμμετέχει στις εκδηλώσεις των χωριών. Μάλιστα στην ελόγω περίπτωση επιλέγουν τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους. Δείχνουν τη συμπάθειά τους στο πρόσωπο του τσαγκάρι και από την ιδιότητα αυτή απειλούν την περιοχή. Έτσι λοιπόν, όπλα για την καταπολέμησή τους θεωρείται το αλμυρό νερό, ξύλο σικιάς, καρφιά σε φέρετρο, σκόρδα, κρεμμύδια, λάδι, ξύδι, βραστό νερό και φυσικά σταυρί. Πραγματικότητα ή φαντασία? Δεν είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε. Σημασία έχει πως ο εφιάλτης αυτός έχει στοιχειώσει για τα καλά την ιστορία των ελληνικών παράξενων πλασμάτων της νύχτας. Όταν πέσει το φως του ηλίου, τότε τα καθόλου αθώα αυτά όντα βγαίνουν από τα φέρετρά τους και αλίμονος όποιον έτυχε να βρεθεί τη λάθος στιγμή στο λάθος τόπο.
Ήταν η εκπομπή «Παράξενο» με τον Θωμά Κάστια. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.